Ελάτε, ελάτε. Να έχει βλεχτεί έτσι. Κάνει προετοιμασία για το πάρτι. Βάλτε έτσι, κρέμασέ το. Λοιπόν, καπετάνιε, διαβάζω εδώ τη λίστα που έχουμε το τριήμερο το τελευταίο. Πόσο του μήνα έχουμε σήμερα? 19 του Σεπτέμβρη. 120 μέρες θάλασσα. Έχουμε βγάλει γύρω στα 12 ναύλα. Πολύ κούραση, είμαστε να διαλυθούμε. Και έχουμε τη λίστα των τελευταίων πελατών. Τριήμερο. Οι οποίοι ζητάνε για τις 3 μέρες που θα βρίσκονται στο σκάφος. Οι πελάτες θέλουν Greek Music Party, Casino Poker Night, 80s Disco Night, Ancient Greek Party. Αυτό το τελευταίο είναι το πιο ωραίο. Ancient Green Park Greek Party. Τι είναι αυτό? Όργια. Όργια, όπως κάνανε οι αρχαίοι. Εμείς ετοιμαζόμαστε εδώ για να έρθουνε. Ελάτε, ελάτε. Οι πελάτες μπαίνουν στο σκάφος για να ξεκινήσει το τελευταίο ταξίδι και μαζί τους φέρνουν και αυτές τις συλλεκτικές σαμπάνιες οι οποίες μας τράβηξαν το ενδιαφέρον. Το ταξίδι ξεκίνησε και η προσμονή για την επιστροφή στην Αθήνα είναι μεγάλη. Το Άγιο της Ακίνδη είναι από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού, όπου τα τελευταία χρόνια αποτελεί πόλο έλεξης χιλιάδων τουριστών ανά σεζόν. Η ακτή ονομαζόταν Άι Γιώργης, μέχρι που στις αρχές του Οκτώβρη του 1980 το πλοίο Παναγιώτης λόγω μηχανικής βλάβης και μεγάλης κακοκαιρίας προσάραξε στην παραλία. Και από τότε η ακτή ονομάζεται Ναυάγιο. Θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου.
Βρισκόμαστε σε ένα από τα τελευταία βράδια του Ναύλου και εγώ μαγειρεύω ένα υπέροχο ριμπάι με πράσινη σαλάτα στους πελάτες για να κλείσει καλά η σεζόν. Πώς το βλέπεις το πιάτο? Εγώ το βλέπω καταπληκτικό, πολύ γκουρμεγιάρικο το βλέπω. Άστο, δεν το παίζει. Ναι. Όλια, θα σερβίρουμε. Βγάλα αυτά. Ναι. Βγάλα αυτά, βγάλα αυτά. Πού, έξω? Ναι, έξω, πού. Άρα αυτό σου είπα ότι θέλει σάλτσα. Ναι. Βάλε και ένα κουτάλι. Μεγάλο. Η σάλτσα λέγεται gravy. Gravy. Το μαραθωνίσι της Ζακύνθου είναι ίσως ένα από τα ομορφότερα μέρη του νησιού, όπου θυμίζει και λίγο τους Παξούς. Βρίσκεται κοντά στο κόλπο του Λαγανά και το νησάκι είναι υποπροστασία διότι φιλοξενεί θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα, όπου πάνε εκεί για να γεννήσουν τα αυγά τους. Διαθέτει πολλές πηγές και το νησί είναι επισκέψιμο με σκάφη. Το 8ωρο περίπου ταξίδι της επιστροφής έχει ξεκινήσει και λίγο πριν φτάσουμε στην Αίγινα μας έχει πιάσει ένα καλό πεντάρι. Εγώ παράλληλα προσπαθώ να μαγειρέψω εν πλώ το βραδινό των πελατών. Λίγο αργότερα έχει γίνει χαλασμός. Θυμάμαι, έπεσε όλα.
Στο τελευταίο γυροβόλι της σεζόν, στο λιμάνι της Ύδρας, είχαμε ένα περίεργο μπλέξιμο με την Άγκυρα. Πράγμα που όλη τη σεζόν δεν είχε ξανασυμβεί. Να πάρω κοιτόπλο, όπως είχα να ψάρει. Έτσι λοιπόν το πρωί πριν φύγουμε για το τελευταίο μπάνιο των πελατών, αποφασίζουμε με τον καπετάνιο να βουτήξω για να δω με τη μάσκα τι περίπου συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που αντίκρισα δεν το περίμενα. Δεν μπορούσα με τίποτα να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Πράγμα που ήταν και δύσκολο να εξηγήσω στον καπετάνιο και γι' αυτό αποφάσισα να πάρω την κάμερα για να του δείξω ακριβώς. Πολύ δύσκολο. Τι γίνεται? Έχει περάσει η αλυσίδα μας. Πάει προς τα εκεί. Και εδώ πέρα έχει περάσει γύρω-γύρω κάτι σκαδέρες έτσι. Πώς το κατάφερε? Σκαδέρες έτσι. Δεν νομίζω να έχει μπλεχτεί έτσι. Η καδένα πρέπει να έχει περάσει από μέσα. Ε? Η καδένα μόνο, όχι όλο μαζί. Αυτό που συνέβη, αν μπόρεσετε κι εσείς να καταλάβετε, είναι ότι η Άγκυρα καλούσε δεξιότερα. Κατά τη μανούβρα του σκάφους προς τα ανάποδα, η καβένα ήταν εννοείται στα μάινα. Οπότε πάταγε και ελεύθερη στο βυθό. Καθώς εμείς λοιπόν δέσαμε στα πρίμα, μετά εγώ πήγα στην πλώρη για να φερμάρω την Άγκυρα. Και η καβένα, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πέρασε κάτω από αυτό το μπλόκι. Καταλάβαμε λοιπόν πως εμείς ήταν αδύνατο να κάνουμε το οτιδήποτε και έτσι ζητήσαμε τη βοήθεια από το λιμάνι και από τον καβοδέτη, ο οποίος κανόνισε να έρθει ένας δίτης για να μπορέσει να ξεμπλέξει την Άγκυρα. Έτοιμος για τη σπηλιά. Θεός! Θεός! Ωραίος! 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 Λίγο αργότερα με τη βοήθειά μας ο δίτης καταφέρει να ξεπλέξει την Άγκυρα και εμείς ξεκινάμε για το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα. Αν με ρωτήσει σήμερα λοιπόν τι ήταν ο ναυτομάγειρας, θα σου πω με σιγουριά πως ήταν μια σειρά στο YouTube που έκανε ανθρώπους να δουν εικόνες που μέσα από αυτές ένιωσαν συναισθήματα. Εικόνες που δεν βλέπεις και συναισθήματα που δεν ζεις όταν είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Πράγματα που έζησα και βιντεοσκόπησα εγώ, δουλεύοντας παράλληλα για τις καλοκαιρινές σεζόν στα σκάφη. Αυτό ήταν ο ναυτομάγειρας. Και αν με ρωτήσεις αν τελείωσε, θα σου πω πως το συναίσθημα και οι εικόνες δεν τελειώνουν.
Υπερήφανος και συγκινημένος θα σας πω ότι η δεύτερη σεζόν του Ναυτομάγειρα έφτασε πλέον στο τέλος της. Ένα πανέμορφο ταξίδι 15 επεισοδίων, το οποίο παρακολουθείται τα τελευταία 2 χρόνια. Όμως, όπως είπα και νωρίτερα, οι εικόνες και το συνέστημα μέσα από τα βίντεό μου δεν τελειώνουν ποτέ. Παρόμοια βίντεο της σειράς του Ναυτομάγειρα θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν στο κανάλι μου, καθώς εγώ συνεχίζω να κάνω και καλοκαιρινές σεζόν στο σκάφη. Όλα αυτά τα βίντεο πλέον θα μπαίνουν σε μια λίστα που θα ονομάζεται Δουλειά στη θάλασσα και θα έχει να κάνει αποκλειστικά με τη σεζόν που δουλεύω στο σκάφη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σε αυτό το ταξίδι μαζί μου και εύχομαι να το ευχαριστηθήκατε όσο και εγώ. Να είστε καλά και καλές θάλασσες.